αν μπορείτε να φέρετε που τη Γαλλία είναι κουρασάν. είναι πολύ σημαντικό. Ναι, για την να επικοινωνήσουμε με τον εκπρόσωπο των Τεβέστη Τσέρτερ στη Γαλλία, να μα στείλει ένα πακέτο. Μόλι είσαι καταλάβει γιατί είναι παγωδάξι και το πάτε εσεί. το κύριο event μα, η κυρία Μετραστηριότητα, είναι το ετήσιο ε, φόρουμ, το οποίο γίνεται το Μάη. Επίτηδε το Μάη, γιατί είναι και ο μήνα διαφορετικότητα πανευρωπαϊκά. και προσπαθούμε να καλέσουμε. Προφανώ κόσμο με διαφορετικό background, διάφορα communities, ε, όταν ψάχνουμε, βλέπουμε: OK, ποια άτομα είναι λίγο πιο απομονωμένα. Και να... σε ποια άτομα δίνουμε συχνά τον λόγο να έρθουν εδώ. Έτσι, προσπαθούμε να δώσουμε φωνή σε αυτά δηλαδή, τα άτομα, δηλαδή να τα εκθέσουμε με την καλή εννοία προ mm -hmm. το κοινό. Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Καλώ ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Αλχημιστέ καινοτομία, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία του Center for Social Innovation. Μαζί μου σήμερα έχω την Ελένη Πλουτάρχου. Πλουτάρχου, ναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Χαμίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ε, είσαι κάποια συγγένεια με την οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε μέσα στην οικογένεια Πλουτάρχου. Και ξεκινώ και ρωτούμε για τραγούδια. Δεν ξέρω πώ θα γραφτεί. Είναι το θέμα τη ημέρα. Γιατί είσαι σήμερα εδώ, τι είσαι να μα πει. Λοιπόν, καλέσετε κάποια στιγμή τηλέφωνο το πρωί, ξέρει να ετοιμαστώ να Ναι. να μιλήσουμε για τη χάρτα διαφορετικότητα τη Κύπρου είναι ένα τι, κομμάτι. Sorry, sorry, τι είπες? Τη χάρτα διαφορετικότητα τη Κύπρου. Χάρτα διαφορετικότητα. Αρχικά όταν μου έστειλαν για το τι να μιλήσουμε σήμερα, ενώ νομίζω ότι κάνατε ε, τυπογραφικό λάθο 15 φορέ. Γιατί χάρτα, τι, τι, Για πώ θα μεταφράζετε το χάρτα. Λοιπόν. Ε... Στην αγγλική ονομασία είναι Diversity Charter, που είναι okay. η ευρωπαϊκή πλατφόρμα που ονομάζεται έτσι. Έχουμε 27 χώρε mm -hmm. και κάθε χώρα μεταφράζεται όπω θέλει. Η Ελλάδα και η Κύπρο. αποφασίσαμε να το ονομάσουμε χάρτα διαφορετικότητα Ελλάδα και Κύπρου αντίστοιχα. Μάλιστα. Λόγω του ότι την ώρα που θα υπογράψει κάποιο, να τα πούμε στη mm -hmm. συνέχεια, φαντάζομαι μετά, την ώρα που θα υπογράψει κάποιο τη χάρτα, μοιάζει όπω τον Παπύρο. Δηλαδή είναι μια μεγάλη κόλλα η οποία γράφει ε, τα βάλιου. Ε, ναι, ναι, ναι. Διαφορετικότητας, τα να πρέπει να γίνονται από τον κάθε οργανισμό και τα λοιπά. Οπότε μοιάζει με χάρτα. Ωραίο. Και το χάρτα Ωραίο, και σαν κόνσεπτ αρέσκει με εμένα. Είναι που γράφω μια χάρτα, ούτε και να γράφω πάνω. Ας πούμε. Τώρα Φίλια. πλέον, τώρα πλέον. <laughs> ε, είναι διαφορετικότητα. Έτσι, μια δική μου ερώτηση τώρα. Γιατί η ελίων... mm -hmm. Έτσι, λαλούμε mm -hmm. το διαφορετικότητα, mm -hmm. το διαφορετικότητα, αλλά να έφτιαξε από τι ορολογίε που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να πω τα πολλά που λέω σε κάθε, σε εκπαιδεύσει κάθε, κάθε που κάνουμε. Συγνώμη, αλλά διαφορετικότητα σε κάθε χώρα διαφέρει πρώτα απ' όλα, γιατί κανονικά είναι πρέπει, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Όσον αφορά το, το πλαίσιο τη Κύπρου, η διαφορετικότητα είναι αυτό που μα κάνει διαφορετικού. Που ναι. μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το είδο του χιούμορ μα. Ναι. Μπορεί να είναι ο τρόπο που κινόμαστε. Τα μαλλιά μα, τα μάτια μα, το σωματότυπο μα, ναι. το χρώμα μα, ε, η σεξουαλικό μα προσανατολισμό, ε... Α πούμε, η Κύπρο είναι μια πολλά διαφορετική χώρα ναι. σε σχέση με άλλε χώρε. Ναι, Α ναι. το πάρουμε έτσι. Η μόνη χώρα με μοιρασμένη πρωτεύουσα, να πούμε. Μόνο και μόνο που τούτον, είμαστε, είμαστε ναι, πολλά διαφορετικέ χώρε. Ναι. Επίση, ε, που τρώμε περίεργα πράγματα. Νομίζω είναι πολύ διαφορετικό. Πολλέ χώρε. Ε, τρώμε ό,τι εύρουμε. Ναι, ναι, ό,τι βλαστά πει. η γη, και κινείται, τρώμε. Δεν έχει κάτι. <laughs> ναι. Μόλι εμεί δεν στη δουλειά, Είναι ε, η δουλειά μου, είμαι ο CEO του πράγματο. <laughs> Λοιπόν, <laughs> CEO, να μιλήσει για εσύ. να μιλήσω για την εταιρεία για το ναι. Center for Social Innovation. Το, for Social Innovation. Να μα πει λίγο για, την, για το τι, τι σχέση έχει με τη χάρτα ναι, τη ναι. ναι, κάτι πολύ σημαντικό και να θέλω να το ακούσει και ο κόσμο για να καταλάβει πού εντάσσεται η χάρτα τη διαφορετικότητα τη Κύπρου και σε ποιον πλαίσιο. Ε, επειδή η χάρτα τη διαφορετικότητα ξεκίνησε σε, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετείχαν κάποιε χώρε, όπω όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm -hmm. Όμω, επειδή ήταν πάρα πολλά ωραία ιδέα και όντω απήχηση στον κόσμο. Και δημιουργούσαμε κάτι σημαντικό, yeah. γιατί το σημαντικό και στο οργανισμό μα είναι το quality of life. Οπότε μιλάμε ότι παράγαμε ποιότητα ζωή για όλου του ανθρώπου, ανεξάρτητα με οτιδήποτε του κανει διαφορετικού, mm -hmm. Όταν είπαμε μετά από ετέγιο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και δεν υπήρχε πλέον ε, το κονδύλι, είναι η χρηματοδότηση, αν θέλει, για, για, το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αποφασίσαμε ότι okay, να μαζευτήκαμε όλε οι χώρε, 27 που είμαστε μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπαμε: OK, για να το κάνουμε βιώσιμο, πρέπει με κάποιον τρόπο να χρεώνουμε τα trainings μας. Οπότε ξεκινήσα μια σειρά με πακέτα. Για να είναι, για να, επειδή είμαστε σαν CSI, σαν Center for Social Innovation, είμαστε είναι οι επίσημοι εκπρόσωποι τη Χάρτα Διαφορετικότητα στην Κύπρο. είναι, για παράδειγμα, πάνω το CSI, και από κάτω υπάρχει το Diversity Charter. ομπρέλα του CSI. Μάλιστα. Okay. <laughs> ε, Οκ. μπαίνουμε πιο σε την σειρά που, ε, ε, που podcast ή συνεντεύξει, πάντων, και να μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα για το CSI και παραπάνω πράγματα τα οποία μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και μέσα στην, στην κοινότητα, ας πούμε, των, τον... Κυπρίων σε το γενικότερο φάσμα και μαθαίνουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει ένα ετήσιο diversity forum. Πολύ σωστά. το οποίο από ό,τι κατάλαβα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τη δράση και να θέλω να μα εξηγήσει λίγο τι συμβαίνει. Ναι, ναι. Ε, το ετήσιο Φόρουμ διαφορετικότητα, όπω πολλά σωστά ανέφερε, ε, μέσα στα πλαίσια των δράσεων μα τη χρονιά. Okay. Κάθε χρόνο μαζί με τα υπόλοιπα δε, members που είναι μέσα στη χάρτα Διαφορετικότητα οργανώνουμε κάποιε εκδηλώσει. Το κύριο event μα, η κύρια μετραστηριότητα, είναι ε, το ετήσιο Φόρουμ, το οποίο γίνεται το Μάη. Nice. Επίκειται στο Μάη, γιατί είναι και ο μήνα διαφορετικότητα στα πανευρωπαϊκά. Ε, και προσπαθούμε να καλέσουμε προφανώ κόσμο ε, με διαφορετικό background, mm -hmm. διάφορα communities, διάφορα ε, Όταν ψάχνουμε βλέπουμε, οκ, okay. ποιοι άτομα είναι mm -hmm. λίγο πιο απομονωμένα, να. σε ποια άτομα δεν δίνουμε συχνά τον λόγο να έρθουν εδώ. Ε, και προσπαθούμε να δώσουμε φωνή σε αυτά τα άτομα, δηλαδή να τα, να τα εκθέσουμε με την καλή εννοία προ mm -hmm. το κοινό, να μιλήσουν, να εκφραστούν. Ε, μπορεί να, να έχουν απλά ένα μικρό booth να, και ναι, να ναι, ναι. μιλούν για τη ζωή του. μπορεί να συμμετέχουν και σε κάποια πάνελ. Στα πάνελ κυρίω, ε, συμμετέχουν και corporate επιχειρήσει, μεγάλε επιχειρήσει που συμμετέχουν mm -hmm. και στη χάρτα διαφορετικότητα, ε, για να μοιραστούν μαζί μα κάποιε καλέ πρακτικέ για να ακούσουν και στη συνέχεια και άλλε εταιρείε, που okay. περάσουν startup εταιρείε. Όταν προσπαθούμε πέρα από το corporate κομμάτι να δώσουμε και πρόσβαση και τι κοινότητε, στι mm -hmm. διάφορε κοινότητε που έχουμε στην Κύπρο, και μειονότητε φυσικά, αλλά και να είναι και value ένα οργανισμό ο οποίο είναι member. Μέσα ναι, στο ναι. Diversity Charter. Και καμιά φορά, μόνο και μόνο το, όπως είπες και εσύ, να, εκτεθούν με την καλή έννοια, μπορεί να βρεθούν και άλλοι οι οποίοι να ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Ακριβώς. Ε, άρα, ε, μόνο το σημαντικό, ε, ποιε άλλε δράσει εκτό που το φόρουμ υπάρχουν. Ε, αρχικά να σου πω ότι ξεκινούμε τι δράσει μα με την κάθε εταιρεία σεπτεμβριο mm -hmm. ε, ξεκινούμε το Σεπτέμβριο με το Access for All, που είναι okay. ένα μεγάλο φεστιβάλ. Νομίζω και... ε, είχαμε κάνει, Και ήταν και το 12 με 13-14-15 του ήταν το φετινό. Το οποίο άκουσα πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά. Καλύτερα και από ναι. πέρσι. Που γίνει, είναι, η αρχή, γιατί Θα φέρετε, ήταν μόνο για μένα ή για τον κόσμο. Αν μπορεί να <laughs> Είναι η αρχή τέλο πάντων του ότι είχαμε πει στο, στο <laughs> στη, στη χρονιά μα, mm -hmm. και στη συνέχεια ξεκινούμε πιο εντατικά με εκπαιδεύσει, εξατομικευμένε εκπαιδεύσει των κάθε οργανισμών ανάλογα με τι ανάγκε του. Ε, Βεβαίω πρώτα με συνεννοήσει με το management, ε, παίρνουμε κάποια ερωτηματολογία μέσα στο προσωπικό και δημιουργούμε τι εκπαιδεύσει. Αλλά εννοείται ότι περίπου κάθε τρει μήνε έχουμε και κάποιο event, festival, workshop. Ε, για να δραστηριοποιούνται ε, δραστηριοποιούν το τα άτομα που μέσα στη χάρτα, να, να ξανάρχονται σε επαφή για να μην χανόμαστε, που λέμε, για να υπαρχει η εντατικότητα. Ε, για τα άτομα που είναι μέσα στη χάρτα, ναι. να, ποιο mm -hmm. ε, ε, μπορεί να μπει μέσα στο, σε αυτήν την ομάδα τέλο πάντων. Ναι. Ε, εννοείται ότι όλοι είναι εύκολο στη χάρτα διαφορετικότητα, στην οικογένεια μα, όπω τη λέω πολλέ φορέ. Ε, μπορεί να μπει και άτομο, δηλαδή μπορεί να μπει ο χαμπή mm -hmm. μόνο του με ένα μικρό φύ το χρόνο για να μπορεί να, έρθει, να έρχεται δωρεάν στα σεμινάρια που κάνουμε, στι mm -hmm. εκπαιδεύσει, για να συμμετέχει ε, στα φόρουμ, ε, στα workshop που κάνουμε, σε συνέδρια κτλ. Και, ε, και στη συνέχεια ξεκινούμε με μικρά startups, γιατί θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε λίγο ε, ιεραρχικά λόγω του κόστου ε, χρονία. Γιατί ναι. χρονία που πάει η ετήσια, το FII, αν θέλει, το ποσό που χρεώνουμε. Ε, οπότε ξεκινούμε που το, που το χαμηλό είναι το ποσό που είναι ατομικά, το individual, όπω το ναι. βάζουμε το πακέτο, που θα μπορούσε να μπει και εσύ και οποιοδήποτε άλλο άτομο ναι. δεν ενδιαφέρεται. Ε, μετά έχουμε τα startups, μετά έχουμε τα ακαδημαϊκά, τα πανεπιστήμια, τα οποία είναι δημόσια και μη, και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Ε, και στη συνέχεια ξεκινούμε ε, με τα τρία ψηλά μα πακέτα, που είναι κυρίω οι εταιρείε οι οποίε έχουν πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Μάλιστα. Και ανεβαίνουμε στο πιο ψηλό πακέτο, στο οποίο προσφέρουμε και έξτρα υπηρεσίε όπω βιντεογράφηση, ε, ε, ασχολούμαστε λίγο πιο πολλά. Ναι. Ε, Ανάλογα με τι ανάγκε του κάθε οργανισμού mm -hmm. ε, υπογράφει όντω μια χάρτα κάποιο. Ναι, ναι. Ε, συναντιόμαστε, ναι, έχουμε κάποια χαρτιά, κάποια γράφη που πρέπει να γίνουν και στη συνέχεια παίρνουμε τους μια χάρτα. πραγματικά μια χάρτα ναι. την οποία έτσι κατόρθωμα την γίνεται και ωραία και κρεμάζονται μέσα στο, στο γραφείο ή οπουδήποτε ε, θέλει. μπορώ να την κρεμάσω πάνω από το κρεβάτι μου. Βεβαίω, ναι, και ναι, ναι και να πιέσει με το καλό και θα σου κάνουμε τη χάρτα την τέλεια, δική σου θα γράφει να μπει. Τέλεια, τέλεια. Ε, και αν το θέλει, δηλαδή, επέσω ότι έχουμε γράφουμε εγώ ναι. τη χάρτα. Τι, τι, τι μπορώ να αποφελήσω ας πούμε, εντός, εντός, εντός του πρώτου χρόνου, ας ναι, ναι, εκτός από ναι. τα events που... Ε, να, πούμε, να πούμε έτσι τώρα ότι θα, θα γραφτεί ο χαμπής έτσι, σαν άτομο, mm -hmm. έτσι. Ναι. Ε, αρχικά έχεις πρόσβαση στο δίκτυό μας, λοιπόν. ε, στα email διάφορων εταιριών, ε, διάφοροι πρόσωποι εταιριών που μπορεί να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία μαζί μου, που όταν έχεις ταυτόχρονα και πρόσβαση σε, ενδεχομένως σε δουλειές, σε, σε mm -hmm. εργασία εντός ναι, που ναι, ναι, έχεις ναι. Σε επαφή με τούτα, Στη συνέχεια, έχει συμμετοχή σε εκδηλώσει που γίνονται και ενημερώνε για εκδηλώσει άλλων εταιριών που μπορεί να σε ενδιαφέρουν προσωπικά. Ρωφά. Σαν άτομο ε, μπορεί να γίνουν κάποιε συνέργειε μεταξύ των εταιριών που θα έρθει σε επαφή με εσύ mm -hmm. και διαφόρων ατόμων ξεχωριστά. Ε, μπορεί να γνωρίσει νέου φίλου, άτομα τα οποία μπορεί να ταυτιστεί μαζί του, yeah. να εξελιχθεί μαζί του, ε, να συμμετέχει ε, δωρεάν στι πρώτε μα δύο εκπαιδεύσει, που είναι η εισαγωγή που γίνεται από εμένα και στη συνέχεια ανεβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε κάποιου ορισμού για να είσαι εσύ mm. ενήμερο για τα θέματα. Διότι εμεί κάθε 6 μήνε περίπου πηγαίνουμε και μα εκπαιδεύει mm. από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά η εκπαίδευση τις, για τι νόρμε, τι νέε νομοθεσίε, mm. για τα θέματα διαφορετικότητα, ένταξη και ισότητα. Άρα είναι και για connection, ας πούμε. Καλό ε, 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 και για το connection του, κα, του, κάθε ατόμου. Δηλαδή να, να μπαίνει και να γνωρίζει άτομα. Όπω είπε, ή να κάνει ακόμα και φίλου. Ναι. Ε, ο Σωτήρης, νομίζω, ένα likes this post. Ε, ναι, αν ναι, Αναφορά ναι. ε, ε, στο πρώτο, νομίζω, δύο μπιντα, ο Σωτήρης. Ναι, ναι, ο Σωτήρης είναι ο ορισμός του networking ενώ... Ακριβώς. Αλλά έχει και... Πάντα δίπλα μας ο Σωτήρης. Okay. Ε, ε, έχει ε, και networking. Ναι, ναι, ναι. Οφέλη τέλος πάντων. Και θα μας μιλήσεις και λίγο για το branding. Αν, αν μπορείς να το κάνεις τούτον. Πώς... Ναι, ναι, βέβαια. Πώς προς τα έξω τούτον τω... ε, Αρχικά... Ε να σου, να σου πω ότι εγώ, εγώ λειτουργώ ε, μαζί, με, μαζί με τον Δημήτρη Χαρισοφόκλη, τον, τον CEO του, mm -hmm. του CSI. Ε, όταν ε, με τον Δημήτρη ε, συζητούμε να, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, έναν πολλά, ένα το website. Ε, Ούτως ώστε όποιος θέλει να μπαίνει μέσα στο website να μπορεί να βλέπει τα πακέτα τι σημαίνει το κάθε πακέτο, τι θέλει να μου δώσει, και που για μένα να πατά πάνω και να βλέπει, οκ, okay, τούτη η εταιρεία, τούτη η έχει το πακέτο. Μάλιστα. Οπότε για μα είναι ένα τέτοιο brand, καταλαβαίνω ιστορία εσύ, γιατί μπορεί να μπαίνει και πει, okay, οκ, η εταιρεία, έχει το πακέτο. Εγώ έχω κοινό με την εταιρεία, να δοκιμάσω και εγώ. Είναι έρθει να σπαθούμε με την εταιρεία να μου πει. Οπότε σαν πλατφόρμα, γιατί θέλουμε να κάνουμε έτσι δυνατόν το website μα, είναι ένα είδου branding. Το άλλο το branding, που είναι κάτι μοναδικό, είναι το λεγόμενο badge. μια σφραγίδα που δίνουμε μετά μετά από την ολοκλήρωση τη συμφωνία μα, που υπογράφονται οι χάρτε, ναι, ξέρω ναι, εγώ, ναι, ναι. εκεί μπορεί κάθε εταιρεία, έχει το δικαίωμα πλέον, να συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και μεταγενέστερα του χρόνου, νομίζω, θα είναι και προπόθεση, αν θέλει, για να μπορεί κάποιο να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα να έχει την πιστοποίηση okay. από τη χάρτα διαφορετικότητα. Ότι είναι δηλαδή ένα diverse οργανισμό. Είναι η πιστοποίηση συμμορφώση, η ΟΕ. Ναι, 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 η το συμμόρφωση ομύς... ναι, κάτι, κάτι καμνό. Ε, μου κάνει λέξη στο μισοποιητή συμμόρφωση και εγώ πρέπει να καταλάβω. <laughs> ο Κωνσταντίνο νομίζω. Αντίλαβε <laughs> Κωνσταντίνο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. <laughs> λοιπόν, ε, ε, ποιο συμμετέχει σε τούτο, πώ πάει ή οποιοδήποτε που γράφεται μπορεί να το. Ε, οποιος, οποιοςδήποτε συμφωνεί με τούτα που αναφέρουμε και εμεί, αξίε, <laughs> ιδεολογίε, σεβασμό αξίες, ε, ιδεολογίες, ε, σεβασμός κυρίως, ε, η διεύθυνση είναι κάτι που παίζει πολύ ρόλο το management <ο acomodate> ε, στον κάθε οργανισμό. Ε, ε, εφόσον συμφωνούμε με τον το κομμάτι και γινόμαστε πάντων ε, παντοχάντια ε, και ε, οι ε, δύο πλευρέ, προχωρούμε στην υπογραφή. Ε, προχωρούμε στην και στη συνέχεια δημιουργούμε το λεγόμενο allora, action plan. Το οποίο να θέσουμε κάποιου στόχου. Okay, Οκ, εκείνη τη χρονιά τι θα κάνουμε, και είναι οι στόχοι μα, Ποιε είναι οι ανάγκε σα, Τι θέλετε να μάθετε περισσότερο. Και εκείνο που συμβαίνει που, εγκατύ, που το προτιμώ και, και προτείνω το, είναι ο πρώτο λόγο να είναι στου εργοδοτούμενου, όχι στου εργοδότε. Δηλαδή να έχουν τη φωνή οι εργοδοτούμενοι να μπορούν να πούν με ενδιαφέρον αυτά και αυτά τα θέματα, ναι. μέσα από ανώνυμα ερωτηματολόγια φυσικά, για να μπορούν να εκτελέσουν. Ναι, ναι, σύγιο... ναι, ναι, σωστό. Κάτι που συμβαίνει συχνά ναι. ναι. εδώ το είδα του εγώ πολλέ φορέ συχνά, συνήθω. Ε, ε, αναλαμβάνει κάποιο να του έχει προσωπήσει που, 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 που κάποτε δεν το κάνουν και πολλά καλά τέλο ναι. πάντων. Άρα το ότι είναι προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα. Έχουμε διαφορέ τέλο πάντων εμπειρίε που έχει εσεί. Κάποια ταξίδια είπαμε μου. Ακέψα πάλι να ζηλευκό γιατί έχει πολλά πώ που έρχεσαι στα πολλά, προσκάς, πολλά... πολλά περιβάλλον. Πάμε σε και κάνουμε meeting, πάλι ταξίδια πράγματα. Εντάξει, εμεί δεν θέλουμε, εμεί κάνουμε άλλα Η πράγματα. Τώρα ένα άλλο πράγμα. ταξίδι last minute για ταξίδι last minute για Έτσι έχουμε κάποιον Εντάξει, τι ώρα φευκεί, ε, είναι ε, νομίζω, ε, νομίζω, ε, σε εντάξει. Να κόψω, να κόψω. Εσύ ποιες τα έταξες και έκαμε στην εμπειρία. Ναι, έχω την τύχη, γιατί όντως είναι και ευλογία για ταυτόχρονα το να ταξιδεύεις και να μαθαίνεις νέων κόσμο και να βλέπεις νέες κουλτούρε πολιτισμού και να μαθαίνεις και τη διαφορετικότητα της κάθε χώρας. Πολύ σημαντική. Ακριβώς. Στα πλαίσια του diversity charter πηγαίνουμε δύο φορές το χρόνο. Ε, την μία φορά στι Βρυξέλλε για την, την εκπαίδευσή μα, σαν ε, charter representatives, αν θέλει, mm -hmm. και την άλλη φορά κάνουμε έναν κύκλο στι 27 χώρε. Δηλαδή, ε, πέρσι πήγαμε στο Μιλάνο, φέτο ένα πάμε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Mm -hmm. και mm -hmm. Όχι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να τα με όλε τι χώρε και να μάθουμε. Εντάξει, προφανώ μα πάρει πολλά χρόνια να το κάνουμε, αλλά mm -hmm. σιγά-σιγά mm -hmm. ενώ, ενώ, ενώ έχουμε την ευκαιρία, εννοείται. Αν έχει να κάτι που ληφκούμαστε, νομίζω είναι το να επηρεαστούμε. Του τα καλά τέλο πάντων. Yeah. Και να επηρεαστούν πολλέ χώρε και το πώ κάνουν κάποια πράγματα. Και ε, σημαντικό να πούμε ότι εσύ, εσύ τουλάχιστον εταιρείε ή οργανισμού που το κάνουν το πράγμα προσπαθούν να πάνε να ποια πράγματα τα φέρουν ε, Αν μπορείτε αφαιρετε, που πολύ, ε, <laughs> <Για την laughs> να φέρετε από τη Γαλλία, αν κουρασάν. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, να επικοινωνήσουμε με τον εκπρόσωπο των Τεβέστη. Μόλι είσαι καταλάβει γιατί είμαι εγώ, ξέρει και το πάτε εσεί. Πολλά σημαντικό, Θέλω να πω μια ιστορία. Εσύ είσαι ο άνθρωπο μου. Ω τώρα, όλοι είναι καταφέραν να με βρουν μια Καλή είναι ιστορία. Εσύ όμω, εσεί, κάτι που ένα ταξίδι, κάτι που έγινε, κάτι που. μια ε, αλληλεπίδραση, α πούμε, με κάποιον άλλον άνθρωπο που κάνει παρόμοιο πράγμα σε άλλη χώρα. Ε, μπορώ να πω μια ιστορία που συνέβη και σε χώρο εργασία. Έλα. Yes. Ε, yes. ε, που... ε, χωρί ονόματα, κτλ. Αλλά ναι, ναι. ε, ήταν κάτι που μου άλλαξε και εμένα τη ζωή. Δηλαδή, mm -hmm. όταν μπήκα μέσα στο. Σε τούτο το, το μορφό περιβάλλον, τα βέστη, οι και εξήγησαν να καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ή μόνο για τον θεαθήνη, το τι είναι τη καθημερινή. Είχαμε ε, κάνει τα ερωτηματολόγια, όπω είπα, στο, ναι. εσωτερικά. Πάντα, βέβαια, ε, με, το, με το approval, το management κλπ. Μιλάτε για κάποια εταιρεία συγκεκριμένη, α πούμε. Μιλάω για κάποια εταιρεία συγκεκριμένη. ναι. ναι. Ε, και τέλο πάντων, τούτον το άτομο. Θέλω να σε ξανά. Δεν τα ήταν γενικό ερωτηματολόγιο, ήταν για την εταιρεία τη συγκεκριμένη γι' αυτό που Είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ε, μπορούν ανοιχτά οι, οι εργοδοτούμενοι mm -hmm. να αναφέρουν πιθανόν προβλήματα okay. που μπορεί να okay. αντιμετωπίσουν okay. ή κάποιε ανάγκε που έχουν για training. Ναι, ναι, ναι. και τούτον το άτομο τέλο πάντων αναφερόταν για το ότι προτιμά να μην έρχεται στο γραφείο παρόλο που έχει την επιλογή. Ε, το remote που λέμε, mm -hmm. κάποιε μέρε σε γραφείο, κάποιε μέρε σπίτι λόγω του ότι δεν κάθεται άνετα στην καρέκλα του γραφείου και εντρέπεται να πει ότι δεν είμαι άνετη στην καρέκλα. Απλά πράγματα, εν τω μεταξύ. Πολλά. Το καθημερινό. Ναι. και έγραψε εδώ, ενώ εξήγησε μαζί η κοπέλα το, θέμα που αντιμετωπίζει, και ότι είναι ο ο κύριο λόγο που δεν πηγαίνει στο γραφείο. Και εγώ που το πω ποτέ, δηλαδή μια κοπέλα που μπήκα για να, να προσφέρω εκπαίδευση, είπε μου μετά, Παρόλο που ήταν ανώνυμο και κανονικά έπρεπε να ξέρω τι να πει, είπε μου: ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, βοήθησε με. Και πλέον μπορώ να πηγαίνω στον χώρο εργασία μου και να κάθομαι άνετα. Mm -hmm. Και τότε που έγινε, και πραγματικά είναι πολλά αξιόλογο, και μπράβο στην εταιρεία που το έκαμε, αλλάξαν όλε τι καρέκλε. Για να μην ε, στο, γίνει στόχο η συγκεκριμένη κοπέλα. Και είναι κάτι που να το θυμούμε, και νιώθω πραγματικό ότι ήταν τα μικρά, ενώ που κάνουμε, και έχει διαφορά. Ε... <χω> Όντω αξίζει και ο κορμό να με σιγά-σιγά, να με σιγά-σιγά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το τόνο και νομίζω ότι οι κινήσει που αγίνονται μια την ημέρα αντίθετε, αν ένα λίγο καλύτερο ο κόσμο που το, ζούμε το τελευταία. Μικρό, μικρό. Γιατί πολλέ φορέ θα λέω, καλά είναι ρε, λένε να αλλάξει τον κόσμο. Όχι, μπορεί να μην μπορώ να τον αλλάξω, αλλά μπορώ να βάλω το μικρό λιθαράκι. Μπορεί να καρέκλε τουλάχιστον. Μπορεί καρέκλε. Ναι, είναι καλό το <laughs> ναι, Είναι μια χαρά. Εν, <laughs> ναι. Αν αλλάξουμε όλοι με αναλογία τη δυναμική μα και τη δυναμικότητα μα,

Υπάρχουν και αρνητικά φανταζούμε, ε, δεν μόνο θελία. Έχουμε, ναι, έχουμε. Εγώ έθαμε ψέμα, αλλά έχουμε, ναι. Θέλεις να μας πεις μια ιστορία, ή έστω μια εμπειρία που έζησες, η οποία έκαμε σαν αμπισμός, ας πούμε, να πεις, ε, τότε πρέπει να αλλάξω, ας πούμε. Ναι. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ε, να πω μια ιστορία που ήταν η δεύτερη φορά που αντιλαμβάνω ότι στην αρχή που ξεκίνησα να παίρνω σε εταιρείε, mm -hmm. ε, έμπαινα σε εταιρείε στι οποίε είχα άμεση επαφή με CEO, με το management. Και εγώ ήμουν, ξέρω, ήμουν η Ελένη, η οποία πιάσα τα τίτσα. μου, και οποία, mm -hmm. να του πω ότι κάνουμε το Adaptainix, mm -hmm. ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να προσφέρουμε quality of life, γιατί έτσι το, έτσι το αναφέρουμε. Ε, Επίση, μια εταιρεία στην οποία ήταν από την αρχή στο τηλέφωνο πεπισμένη ότι είναι diverse, ότι τα ξέρουν okay. όλα και ότι δεν είναι ότι χρειαζόμαστε εκπαιδεύσει, αλλά θέλουμε την πιστοποίηση, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι. Συνήθω αν τούτη που πραγματικά ναι. χρειαζόμαστε. δεν εγώ, okay, ήταν, και, ήταν και δεύτερη μου, το δεύτερο μου meeting που είχα κάνει πριν δύο χρόνια. Οπότε ήμουν και εγώ, οκ, okay, τέλεια, πολλά Δεύτερο σου meeting ever. Το δεύτερο μου meeting που έκανα με τον οργανισμό, με, στόχο, με, με απότερο σκοπό να προωθήσουμε τα training. Ψάρι, θέμα να πάω μετά να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να πω μέσα ναι, στο να ναι, παιδιά. Σκώ... Πεθιά... Σαν να φτιάξω δεύτερη φορά που στη σκηνή. Ναι. Όχι με τα κουνάγια, αλλά ναι, ναι. Ναι. Ναι, okay. ε, καταλάβετε. όχι με τα κουνάγια. Ναι. οπότε ε, είχα και προετοιμαστεί, ένιωθα δηλαδή πιο άνετα ότι να πω σε, ένα, σε, μια εταιρεία η οποία ξέρει πάνω κάτω τι σημαίνει ναι. diversity, εκτιμά το τι που θέλουμε να κάνουμε και θέλει να μα στηρίξει. Γιατί είναι αρκετά χε, μεγάλη η, ναι. η εταιρεία που, ναι, ναι, ναι. που... θα πούμε να φυσικά. Ναι, αλλά... Ναι. Ε, οπότε ε, μπήκα μέσα στον χώρο τη εταιρεία, και μπαίνοντας είδα μια σειρά με γραφεία που είχαν γυναίκε, ε, γυναίκες, γυναίκε νεαρές γυναίκες τέλο πάντων, ε, περιποιημένε, με ενώ θα τα, τα λοιπά. κτλ. Και ψάχνα τον, τον διευθυντή, ήρθε μια κοπέλα, έτσι, έτρεξε ε, ε, κοντά μου, μου λέει είναι πάνω το management, ε, λέει, εντάξει να συνεργηθείς μαζί μας, είπα της, της κοπέλας, αλλά μου, ε όχι, δεν μπαίνουμε εμείς. Τέλος εμείς. Πάντων, ναι, Κράτα το, τότε να καταλάβει μετά. Ένα μέσα από λίγο, συνόδεψε με κοπέλα σα σκαλιά, κάναμε έτσι κύκλου, να βγούμε πάνω σ... στο πύργο. πύργο, το Άγιο τη εταιρεία. Ε, και μπαίνω σε ένα, δωμάτιο, σε ένα χώρο. Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά. Ήταν όλοι άντρε κουστομαρισμένοι. Ε, 50 θα έλεγα. Και η πρώτη απάντηση του ατόμου που ήταν, ξέρω εγώ, εκεί που ε, με, μου είπε καλώς ήρθες και τα λοιπά, μου λέει, συγγνώμη, η μόνη σου εδώ με εμά. Έχεις πολλά κότσα, μου είπε. Σε <laughs> και συνήθως ήταν η δεύτερη φορά ποδία, που ήταν... <laughs> ε, <laughs> ε, τέλεια. Ε, Τέλο πάντων, εγώ ε, ξεκίνησα να... Γιατί το λέω ενώ ενώ αστέψα τον κι να, όπως πρέπει να σου η κουζίνα που ε, είναι <laughs> <μποκί, laughs> κουζίνα. Ήταν, <συγγελίου> ε, οπότε έκατσα, ξεκίνησα την παρουσίαση, γιατί προφανώ παρουσιάζουμε το τι προσφέρουμε και τα λοιπά. Ποιοι είμαστε, όπω και είναι, που κάναμε και εμεί στην εισαγωγή σήμερα. Ε, και στη συνέχεια τον ερώτησα, επειδή στο τηλέφωνο μου είχατε αναφέρει ότι δεν αντιλαμβάνεστε τα θέματα διαφορετικότητα, πώ σε προέκυψε, δεν ότι δεν είναι αξιόλογα φυσικά τα μέλη στον board. Αλλά πώ σε προέκυψε να είναι όλοι οι άντρε. Και πρέπει να σα είσαστε όλοι και ζεκαρισμένοι του λέω. Ξέρω εγώ, σα το ίδιο για Ε, μου λέει η διεύθυνση θέλει άτομα τα οποία είναι ηγέτε και οι γυναίκε είναι ευαίσθητε για να ανοίγουν στην ηγεσία. Και ταυτόχρονα ήταν, ήταν ακριβώ το αντίθετο με εκείνον που άκουσα στην αρχή του τηλεφώνου. Ε, ναι. Ναι, ναι. λάθο. Ενώ κάθε, κάθε, πρόταση που έλαλε ήταν πιο λάθο από την προηγούμενη. Ναι. Οι ηγέτε δεν πρέπει να είναι ευαίσθητοι. εννοείται. Anyway. εντάξει, όχι, okay, πάμε ναι. Παρακαλώ, ναι. Ε, και το, το αποκορύφωμα του, 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 φυσικά μου, mm -hmm που είχα εκεί ήταν όταν είπα, ε, ε, ότι πολλά ξελοκατώμα πιο κάτω, στο πιο κάτω τέλο mm -hmm. Οι γυναίκε, οι τζενέ γυναίκε που προφανώς έχουν και δίψα για να μάθουν νέα πράγματα, γιατί <συστηνή> οι πιο μεγάλε γυναίκε δεν θέλουν. Απλώ πάντα ε, εγκαλώ να ευκαιρίε σε εκείνου που δεν είναι τόσο έμπειροι. <συστηνή> ε, μου λέει, Άιστε, σε ένα Έδειξε μου το πράγμα, <συστηνή> και σε <σένα> το <συστηνή> Να μην και αμέσως. Κάτω, Δεν ναι, θέλουμε πάνω, θέλουμε πούμε, ναι. Οπότε, αν χαμπή μου τσίνει την ημέρα, αρχικά στιγμάτισε με, έμαθε μου πολλά πράγματα ε, και επίσης μόσα Και είπα, οκ, okay, υπάρχει πολλή δουλειά. Γι' αυτό που μας έδαμε. Ακριβώς για τον τον λόγο. Υπάρχει πολλή δουλειά. Ναι. Και όχι μόνο σε θέματα φύλου, προφανώς, αλλά και το, το θέμα του, της, της ηγεσίας, το κάποιοι θεωρούν ότι το σημαντικό είναι να είσαι η leader και να μην είσαι μπός να έχει το attitude. Του. Και είναι κάτι που βλέπω στον οργανισμό και εκτιμώ το πάρα πολλά, ότι όλο το management κάνει το λεγόμενο lead by example. Ναι. Θα, το, θα πάνε στην πρώτη γραμμή, θα το κάνουμε και μετά θα ακολουθήσουμε εμεί. Πολλά σωστά. Σου... Είναι εντύπωση ακόμη ότι οι εμπειρίε άκρο διαφορετικέ. Ναι. Πολλά διαφορετικέ. Και, και όχι μόνο οι υπάλληλοι, γιατί στι πιο περιπτώσει ήταν μια γυναίκα η οποία φάνηκε να. να να ζει έναν πρόβλημα, ένα πρόβλημα, ναι. μια δυσκολία αν στον χώρο, χώρο εργασίας. Το οποίο μπορεί να κάτι που ήταν να πει σε το πράγμα, ας πούμε. Ε, η, η, η μια η κοπελά είναι αρκετή του να το περιβάλλον τρεσπάμε τώρα ήταν της άρεσης και δεν ήταν άνετο. Και στο άλλο, την περίπτωση, νιώθαν ότι η τσάμενη θέση, ας πούμε. Πάλι είναι προβληματικό, πολλά πιο προβληματικό. Ε, αλλά είναι η η αντιμετώπιση και το θυκό των, ε, εργοδοτών που ήταν η διαφορά. Αν ήταν η διαφορά. Άρα, προβλήματα να υπάρχουν, το θέμα είναι να ναι. ναι. Και είναι εντύπωση ακόμα ότι δύο διαφορετικέ περιπτώσει επισμόσασαν σε το ίδιο, με διαφορετικό τρόπο, αλλά το ίδιο πολλά. Ε, πολλά σημαντικό να υπάρχουν και τα δυο. Όχι ναι, να ναι, υπάρχουν, είναι καλό να υπάρχουν, αλλά σημαντικό ναι, 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 να τα ζεις για να είναι να... τα προβλήματα. Να ναι. Γιατί σε έχει μαθαίνουμε, ενώ έτσι είναι η ζωή μας, μαθαίνουμε ναι. κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Και να τα πούμε σε κάποιον άλλο event ή οτιδήποτε. Ε, σίγουρα. Ή Ευχαριστώ. στο τηλέφωνο για να με βρει δουλειά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολλά. Ε, ήταν ακόμα ένα επεισόδιο για του αλχημιστέ καινοτομία που το Center for Social Innovation. Ευχαριστούμε πάρα πολλά όσου είδατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.